στην εκδήλωση η οποία διοργανώνεται εν ώψη των εορτών του Χριστουγέννων με τίτλο «Η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, η υπόθεση όλων μας». Η γιορτή αυτή γίνεται σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδας στο πλαίσιο της υπογραφής του πρωτοκόλου συνεργασίας για κοινές δράσεις που έχουν υπογράψει το καλοκαίρι. Οι δράσεις συνεχίζονται και σήμερα και θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά. Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν και με τον τρόπο αυτό να θωρακιστούν τα πολύτιμα παιδιά μας από τους κινδύνους του διαδικτύου, αλλά και τις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου και των νέων τεχνολογιών. Στην εκδήλωση παρίσταται ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουπλής, εκπρόσωποι της Φυσικής Ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Γενικός Επιθεωρητής του Νοτιού Ελλάδας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Μιχερίνας, ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Ελλάδος, κ. Ισίδωρος Κούβελος, η Διευθύντρια της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Ελλάδας, η Λεάννα Κλοκόνη, ενώ παρίσταται και στελέχη της Ακαδημίας Ολυμπιονίκης, όπως ο Νίκος Ιρανίδης και Θωμάς Μπίνης, Χρυσός Ολυμπιονίκης Συγχρονισμένων Καταδύσεων, η Εύα Χριστοδούλου και η Ειρήνη Αϊνδίνη, Χάλκινη Ολυμπιονίκης Εθνικής Γυμναστικής, η Σοφία Παπαδοπούλου, Χάλκινη Ολυμπιονίκης Ιστιοπλοείας, ο Νίκος Δελιγιάννης, Πέμπτος Ολυμπιονίκης Υδατοσφαίρησης, η Μορφούλα Ντόνα, Έβδομη Ολυμπιονίκης Εθνικής Γυμναστικής, η Όλγα Βασδέκη, Τέταρτη Ολυμπιονίκης Άλμα Ιστρικλούν, ο Λευτέρης Πετρούνιας, Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ενόργανης Γυμναστικής, η Βασιλική Μιλούση, Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ενόργανης Γυμναστικής, η Έλενα Πλατάνο, Πανευρωπαϊκή Πρωταθλήτρια Πυγμαχίας. Τέλος, παρίστανται και ο Παρολυμπιονίκης, Πάνωνος Νίκος, Χρυσός Παρολυμπιονίκης, στο Μπότσια. Παρακαλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κύριο Παναγιώτη Κουρουπλή, όπως προσέλθει στο βήμα για ένα χαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα, αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, κύριε Πρόεδρε της Ολυμπιακής Επιτροπής, αγαπητοί πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες, αγαπητοί γονείς, εκπαιδευτικοί, αγαπητοί φίλοι δημοσιογράφοι που σε μια τέτοια εκδήλωση που πολλές φορές αυτού του είδους οι εκδηλώσεις δεν πουλάνε έτσι για να χρησιμοποιήσουν μια έκφραση του σειρμού. Σήμερα πραγματικά τιμάτε κι εσείς με την παρουσία σας, γιατί έχει κάτι το ενδιαφέρον αυτή η πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εκδήλωσης. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, θέλοντας να τονίσουν την αξία και την αυταξία της ανθρωπιάς, μέσα σε πολύ λίγες λέξεις περιέβαλαν αυτήν την έννοια και την σημασία που έδιναν στην έννοια του ανθρώπου. Το «ως χάρη ένα άνθρωπος όταν άνθρωπος ή». Και θέλω πραγματικά εδώ να τονίσω και το έργο, το σημαντικότατο έργο που υπηρετεί και εκτελεί η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, γιατί επιτέλους οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε, να αναγνωρίζουμε τα θετικά σε αυτή τη χώρα, δεν είναι μόνο αρνητικά. Η χώρα αυτή έχει τεράστια αποθέματα δυνάμεων. Είναι μία από τις χώρες που οι επιστήμονές της και εδώ, αλλά και στη διασπορά διαπρέπουν. Και ειλικρινά, χωρίς να είναι καθόλου σοβινιστικό, θα τολμούσα να πω ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει κερδίσει το χαμένο χρόνο που τη χωρίζει από άλλες χώρες, αν ο συντονισμός όλων αυτών των δυνάμεων ήταν σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε πραγματικά να κάνει τα μεγάλα άλματα. Γιατί η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με τη δουλειά, το πείσμα, την επιμονή των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτόν τον χώρο, κατέστησαν την Ελλάδα πρώτη χώρα στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν, όταν σε έναν τόσο δύσκολο τομέα μπορούμε να έχουμε πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι και σε άλλους τομείς η Ελλάδα θα μπορούσε μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
να κάνει το μεγάλο άλμα και να κερδίσει το χαμένο χρόνο που τη χωρίζει από τις υπόλοιπες κοινωνίες. Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου και έχουμε συστρατεύσει όλες μας τις δυνάμεις, όλες τις δυνάμεις του χώρου για να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε αυτόν τον πρωταθλητισμό, ας πούμε, Επιτροπή Έφεση. Αγαπητά μου παιδιά, η χρήση των νέων τεχνολογιών μπορεί να δώσει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να μετατρέψει την αναπηρία σε μια δυσκολία. Γι' αυτό λοιπόν η σημερινή εκδήλωση έχει αυτή τη σημασία. Γιατί η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θέλει να περάσει αυτό το μήνυμα και είμαστε αποφασισμένοι να αγγίξουμε τον προβληματισμό όλων των παιδιών που βρίσκονται σε σχολεία με ειδικές ανάγκες σε όλη τη χώρα. Είναι μια φιλόδοξη πρωτοβουλία που έχει μέσα της ανθρωπισμό αλλά και όραμα, γιατί έτσι δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο μέσα από την ιδιαιτερότητά του να αναπτύσσει τις δημιουργικές του δυνατότητες και να μπορεί να γίνεται χρήσιμος για τον εαυτό του και για την κοινωνία. Μόνο έτσι μπορεί να σπάσουμε τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις που οριοθετούν τις σχέσεις των ανθρώπων και δημιουργούν σχέσεις ισχυρού προς αδύνατο. Μόνο έτσι δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να αναπτύξει τις δικές του δυνατότητες. Κάθε άνθρωπος μέσα από οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα έχει τη δυνατότητα να κάνει πολλά πράγματα, αρκεί να του δώσουμε εμείς τα μέσα για να μπορεί να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες. Αυτό σημαίνει κοινωνία που εξασφαλίζει σε όλους τους πολίτες τις ίδιες δυνατότητες, το αυτό σημείο εκκίνησης, για να μπορούν να είναι η ζωή τους εξέλιξη των δικών τους δυνατοτήτων και όχι συνάρτηση των κοινωνικών και οικονομικών καταστάσεων των οικογενειών τους. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να συγχαρώ όλους και πρώτα τον Διευθυντή, τον κύριο Σπακιανάκη, για τις εμπνευσμένες πρωτοβουλίες του, αλλά και όλους συνετέλεσαν στο να γίνει σήμερα αυτή η εκδήλωση. Μια εκδήλωση που δεν έχει τη λογική να εκφράσει τον ίκτο σε κανέναν. Μια εκδήλωση που θέλει να δώσει τη δύναμη της δημιουργίας σε καθέναν. Μέσα λοιπόν από αυτές τις σκέψεις που ήθελα ειλικρινά να καταθέσω, θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όλους που τιμάτε με την παρουσία σας αυτή την ενδιαφέρουσα και ουσιαστική εκδήλωση, να ευχηθώ στα παιδιά, στους γονείς, αλλά και σε όλους όσους είναι εδώ, προσωπική και οικογενειακή υγεία, να είναι οι γιορτές που έρχονται και το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου να είναι ένα μήνυμα αναστάσιμο στην ουσία για όλους μας, στις ψυχές μας, να απαλλαγούμε από αυτή τη μελαγχολία που μας έχει βαρύνει όλα τα χρόνια και να υποκαταστήσουμε το χαμόγελο της μεραλατρείας με το χαμόγελο της αισιοδοξίας. Με μια τέτοια προσπάθεια συλλογική πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο μπορούμε να συμβάλλουμε υποτάσσοντας έτσι τον εγωτισμό μας και τον εγωταυρισμό μας στο εμείς της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, να βγάλουμε την πατρίδα από αυτή την φοβερή κρίση όρθια, να μην αφήσουμε πίσω μας κοινωνικά νεκροταφεία. Με τέτοιου είδους προσπάθειες όπως η σημερινή που τονίζει και τονώνει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης μπορούμε να πορευτούμε και είμαι βέβαιος ότι, και το πιστεύω, ότι απελευθερώνοντας τα ιαματικά κοιτάσματα της ψυχής των Ελλήνων θα πάμε όλοι μαζί μπροστά για να ζήσουμε μια στιγμή που η χώρα θα βγει από αυτή τη δίνη, γιατί αξίζει σε αυτόν τον τόπο, στην ιστορία του, στον πολιτισμό του, να κάνει άλλη μια φορά την αυτή υπέρβαση. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά, υγεία και ό,τι καλύτερο στον καθένα και στην οικογένειά σας. Παρακαλούμε τον Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδος, κύριο Σίδερο Κούβελο, για ένα χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ,
αξιότιμη στρατηγέ, ηγεσία της Εστιμίας, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί Ολυμπιονίκες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους. Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος υποστηρίζει σύσσωμη τη σημερινή αυτή ενημερωτική και χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διοργανώνεται από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Μια πρωτοβουλία με την οποία η Ακαδημία συνεργάζεται στενά υπέρ των παιδιών της χώρας. Είναι μεγάλη χαρά μας πάντα όταν συναντάμε μαθητές και εκπαιδευτικούς, μαθητές που δίνουν μάχες για να εξελίσσονται και εκπαιδευτικούς που τους εμπνέουν συνεχώς. Σήμερα, βρισκόμενος ανάμεσά σας, αναλογίζομαι πόσο σημαντικό είναι να αναπτύσσουμε συνεχώς την Ολυμπιακή αξία της ισότητος. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, τα γνωρίζετε πολύ καλά, οι Ολυμπιακές αξίες γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα. Η αξία του σεβασμού στη διαφορετικότητα, η αξία που εφαγωνίζεστε, η αξία της αριστείας, αλλά και τόσες άλλες. Και έχουμε υποχρέωση εμείς, σαν Ελλάδα, να τις υποστηρίζουμε αυτές τις αξίες. Αυτές οι αξίες πλέον έχουν γίνει θεμελιώδεις παγκόσμια, μέχρι ακόμα σήμερα και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Χρησιμοποιούνται για να εμπνεύσουν την ειρήνη στους λαούς. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να απεμπολίσουμε αυτές τις Ολυμπιακές αξίες. Σας καλώ όλους, εν ώψη της νέας χρονιάς που ξεκινάει και που αποτελεί πλέον μια Ολυμπιακή χρονιά, να θέσουμε τον ίδιο στόχο. Να αναπτύξουμε σε κάθε μας δραστηριότητα τις Ολυμπιακές αξίες του σεβασμού στη διαφορετικότητα και της ισότητας. Και επομένως μαζί με αυτήν τις Ολυμπιακές αξίες της ειρήνης, της αλληλεγγύης, του εφαγωνίζεστε και της αριστείας. Στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος έχουμε θέσει εδώ και χρόνια αυτό το στόχο κάθε κομμάτι της κοινωνίας μας να ενεργοποιηθεί υπέρ των πανανθρώπινων αξιών του Ολυμπισμού και το καταφέρνουμε αυτό με συνοδοιπόρους τους Έλληνες εκπαιδευτικούς και τους γονείς σε όλη τη χώρα. Στους συνοδοιπόρους μας έχει πλέον προσθεθεί εδώ και λίγο καιρό η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με επικεφαλή στρατηγό Μανώλη Σφακιανάκη, τον φίλο και σύντροφο Μανώλη, ο οποίος με τη δική του δημιουργική ομάδα επιτελεί ένα σπουδαίο εθνικό έργο για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους της χρήσης του διαδικτύου. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι σήμερα η ενημέρωση που θα λάβετε θα είναι για όλους παραπάνω από σημαντική. Θέλω ιδιαίτερα εδώ να ευχαριστήσω τους Ολυμπιονίκες μας. Τους αθλητές πραγματικά δίνουν μάχη προετοιμασίας, βεβαίως είναι κάποιοι που προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και είναι κάποιοι που έχουν πλέον αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αλλά δεν έχουν αποσυρθεί ποτέ από το νόημα του Ολυμπισμού. Γιατί το νόημα του Ολυμπισμού για κάθε Ολυμπιονίκη είναι ότι ο ρόλος του ξεκινάει από την ημέρα που κερδίζει την καταξίωση. Γιατί οφείλει να δώσει πίσω κομμάτι από αυτά που κέρδισε, αγωνιζόμενος και αθλούμενος. Είναι λοιπόν αυτά τα παιδιά εδώ, γιατί είναι πραγματικά μοντέλα για όλους μας, είναι μοντέλα για τους νέους και έρχονται κοντά μας από την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία να διδάξουν τα παιδιά τι σημαίνει και είναι η αξία του Ολυμπισμού και είναι η αξία της άθλησης. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην άθληση. Δεν υπάρχει διαφορά. Θέλω επίσης να συγχαρώ και τα παιδιά τους αθλητές που ξεκινάνε και προετοιμάζουν για το Ρίο, που είναι οι μεγάλοι μας ελπίδες, όπως είναι ο Λευτέρης ο Πετρούνιας, που πολύ πρόσφατα κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στους κρίκους. Είναι εδώ μπροστά στην πρώτη σειρά. Λευτέρη, σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ σήμερα. Να τη συνεχίσουμε την ευκαιρία. Να χαρίσει, να χαρίσει. Χρόνια πολλά και όλα σήμερα να γιορτάσει. Εύχομαι η προσπάθειά σου, γιατί ξέρω ότι είσαι ο μεγάλο στόχο. Ο μεγάλο στόχο είναι το Ρίο. Αλλά είναι η κυβά σου εδώ, η Μιλιού, η οποία και αυτή προετοιμάζεται για τη ΔΟΚΟ, για του Ολυμπιακού Αγώνε του Ρίου. Στο ιστό, στο Ρίο, θα είμαστε εκεί. Εγώ θα είμαι αρχηγός αποστολής και η Σοφία Παδοπούλου ετοιμάζεται για την ιστοπλογία για την Ιωρήγη του Πεκίνου. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και τα κορίτσια που μας τίμησαν σε προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τα κορίτσια που μας χάρισαν μετάλλια, τα κορίτσια της ρυθμικής γυμναστικής, όπως είναι η Ειρήνη Αγγιλή, η Χαρά Ιταλιάνου. Μια πάρα πολύ ψηλά και τους ευχαριστούμε θερμά. Τελειώνοντας και ευχαριστώντας όλους όσους είναι εδώ, εύχομαι
τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους, καλές γιορτές και σας περιμένουμε να έρθετε σύντομα κοντά μας σε ένα από τα πανελλήνια εκπαιδευτικά προγράμματα της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας. Καλησπέρα για μένα. Θα ήθελα με πάρα πολύ χαρά να σας πω ότι είναι μεγάλη συγκίνηση σήμερα, γιατί είναι μια μέρα πολύ μεγάλη και δυναμική για μας. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτή τη ζωή. Και κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι επειδή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών θα έρθει και ο Υπουργός. Όχι. Ο κύριος Υπουργός, θέλω να τονίσω προς όλους ότι είναι δίπλα μας, μαχητής και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Είναι δίπλα μας και σε εσάς όλα τα παιδιά που έχουμε σήμερα εδώ, είναι ο εμπνευστής να πάμε σε όλη τη χώρα, σε όλα τα σχολεία, 52 νομούς για να δώσουμε το φως. Το φως είναι το διαδίκτυο, κυρίες και κύριοι. Πλέον σήμερα το φως είναι το ίντερνετ. Σήμερα για όσους δεν μπορούν να το καταλάβουν, είμαστε εμείς εδώ για να μπορέσουμε μέσα από τη δυναμική που έχει η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να δώσει το φως. Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό που είναι δίπλα μας, είναι ο εμπνευστής και πάνω απ' όλα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κούβελο, τον κύριο Πρόεδρο της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, ο οποίος είναι δίπλα μας και μετά από το σύμφωνο που έχουμε υπογράψει και το οποίο είναι διπλή χαρά για εμάς, μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε τον αντιστράτηγό μας, τον επιθεωρητή μας, τον κύριο Μητερίνα, ο οποίος και αυτός είναι αρρωγός στην προσπάθειά μας, εκπρόσωπο του αρχηγείου μας, τους αξιωματικούς μας, τη διευθύντρια την κυρία Κολκόνη, η οποία είναι στην Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, όλους τους Ολυμπιονίκες, οι οποίοι μας δίνουν μεγάλη χαρά, μας δίνουν δύναμη και πάνω απ' όλα μας εμπνέουν για να κάνουμε πολλά. Εγώ δεν θα σας πω πολλά, θα σας πω απλά πράγματα. Ότι η σημερινή ημέρα είναι μια ημέρα χαράς που θέλουμε τη χαρά μας, τη χαρά των εορτών να τη μοιραστούμε με εσάς. Να τη μοιραστούμε με τα παιδιά μας, να τη μοιραστούμε με τα άτομα τα οποία έχουμε δίπλα μας εδώ σήμερα και πάνω απ' όλα με τους ανθρώπους μας οι οποίοι είναι το Α και το Μ. Έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα η μέρα είναι ξεχωριστή, θα γιορτάσουμε μαζί, ευχαριστούμε την χοροδία του Κολεγίου Αθηνών, που είναι δίπλα μας, και θέλω ένα χειροκρότημα στα παιδιά του Κολεγίου. Έχουν έρθει εδώ για να μοιραστούν μαζί μας τα γιορτινά τραγούδια, την μπάντα της ελληνικής αστυνομίας, ένα επίσημο χειροκρότημα. Χαρά και θα ομορφύνουν την ατμόσφαιρα, γιατί πρέπει να μπούμε στο πνεύμα των εορτών. Και θα σας πω κάτι, ότι μέσα από αυτές τις δημιουργικές ημερίδες αναδεικνύονται νέα ταλέντα. Ο κύριος Υπουργός είπε κάτι, ότι εδώ ήρθαμε για να αναπτύξουμε και να ανασύρουμε νέες δυνατότητες. Είσαστε άτομα δυναμικά, είσαστε άτομα για μένα και για όλους μας που κάτι κρύβεται μέσα σας ιδιαίτερο και καλό. Έτσι λοιπόν, δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου σήμερα που ανάμεσά μας είναι ο Γιαννάκης, ένα παιδί 7 ετών, ο οποίος είναι expert στο διαδίκτυο και στο hacking. Είναι ένα παιδί που θέλω όλοι να χειροκροτήσετε, το μικρό στο Γιαννάκη που είναι ανάμεσά μας, και να δίνει δύναμη και χαρά. Η ελληνική αστυνομία τον αγκαλιάζει, η ελληνική αστυνομία θα του δώσει τα φώτα και η ελληνική αστυνομία και το Υπουργείο Εσωτερικών όλοι μαζί θα τον ανεβάσουν ψηλά. Το μικρό το Γιάννη, ο μικρός Γιάννης είναι ανάμεσά μας. Είναι ένα νέο ταλέντο που τον ανακαλύψαμε, γιατί όποιος γυρίζει, μυρίζει, λένε στην απλή γλώσσα, έτσι και εμείς γίνομαι από πόλη σε πόλη, από ημερίδα σε ημερίδα, παράλληλα με τα καθηκοντά μας, το οποίο τα κάνουμε πιστεύω καλά, και έτσι βρήκαμε το μικρό το Γιάννη, όπου ανάμεσά μας είναι κι άλλοι μικροί Γιάννηδες. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι ημερίδες. Έτσι λοιπόν, θέλω όλους εσάς σήμερα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και θέλω
να συμμετάσχετε τώρα εδώ, να δώσουμε τα δώρα μας, κύριε Υπουργέ, στους μικρούς μας, στους φίλους, να μας παίξουν τα κάλαντα η μπάντα με τη χοροδία και στη συνέχεια θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να αρχίσει η μερίδα μας και η ενημέρωση. Μέσα από την καρδιά μου χίλια ευχαριστώ σε όλους σας, να είσαστε καλά και να έχουμε ένα καλό νέο έτος. Ευχαριστώ πολύ.